Σύνδεση λοιπόν τώρα με τον μετεωρολόγο μας, τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, για να δούμε, Κλέαρχε, σε ποιες περιοχές θα χτυπήσει ο καύσωνας και ποιες θα είναι οι πιο δύσκολες ημέρες. Ακριβώς, Λίνα. Έτσι λοιπόν βρίσκεται πρώτον πυλών το πρώτο πολύ ισχυρό θερμοκύμα για το φετινό καλοκαίρι. Θα δώσει αρκετά υψηλές θερμοκρασιακές τιμές, με τις πιο δύσκολες ημέρες προγνωστικά να είναι η Παρασκευή αλλά και το Σάββατο. Πάμε όμως να τα δούμε μέρα με την ημέρα. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη, θα ξεκινήσει η κούρσα ανόδου του υδράργυρου. Θα βλέπουμε τον υδράργυρο αργά το μεσημέρι σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα κοντά στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνουμε το βορειοανατολικότερο άκρο της χώρας μας προς την περιοχή του Εύρου, όπως επίσης το εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας, την περιοχή της Θεσσαλίας, την Στερεά Ελλάδα, ακόμη όμως και την Πελοπόννησο. Την Πέμπτη θα δούμε τη θερμοκρασία σιγά σιγά να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Θα δούμε τα πρώτα σαραντάρια, ίσως τοπικά ξεπεράσουμε ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου προς το εσωτερικό της Θεσσαλίας. Ενώ όπως πάμε το δήμερο, Παρασκευή και Σάββατο, θα δούμε τώρα τις δύο τελευταίες μας κάρτες, θα είναι οι δυσκολότερες ημέρες με τον υδράργυρο να προσεγγίζει στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας τους 42, πιθανόν τοπικά ακόμη και 43 βαθμούς. Ενώ ένα βοριαδάκι μέσα στο Αιγαίο θα κάνει κάπως πιο καλή την κατάσταση στα νησιά προς τις Κυκλάδες, δηλαδή και τα Δωδεκάνησα. Παρ' όλα αυτά όμως, η επικράτηση του βορείου ρεύματος μέσα στο Αιγαίο θα αυξήσει σημαντικά και τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ό,τι αφορά τώρα την Κυριακή, θα δούμε σιγά σιγά ότι θα αρχίσει να υποχωρεί αυτό το πολύ ισχυρό κύμα ζέστης από βορρά προς νότο και καλύτερες βέβαια μετεωρολογικές συνθήκες θα αντιμετωπίσουμε από τις αρχές της άλλης εβδομάδας. Που σημαίνει ότι ο καύσωνας θα κρατήσει οπωσδήποτε μέχρι το Σαββατοκύριακο, αλλά ενδεχομένως να δροσίσει από την επόμενη εβδομάδα, Κλέαρχε. Ακριβώς. Λένα, φαίνεται λοιπόν θα πάρουμε μια ανάσα δροσιάς από την Κυριακή πρώτα στην Ανατολική και Βόρεια Ελλάδα, η οποία ανάσα δροσιάς θα επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές στις αρχές της άλλης εβδομάδας, Δευτέρα με Τρίτη. Παρ' όλα αυτά όμως, να τονίσουμε ότι στη Δυτική Ελλάδα θα επιμείνουν υψηλές θερμοκρασίες, γι' αυτό και χρειάζεται έτσι μια προσοχή.